Πολλοί λένε, κυρίες και κύριοι, ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός και σε ό,τι αφορά στη διαδικασία των play-off, αυτό φαίνεται ότι βρίσκει απόλυτη εφαρμογή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς έχει εξελιχθεί η απόψινή βραδιά μέχρι στιγμή στη διαδικασία των play-off. Και το λέμε αυτό καθότι όποια ομάδα καταφέρει απόψε να πάρει τους 3 βαθμούς στο Ολυμπιακό Στάδιο θα βρεθεί στην κορυφή της σχετικής βαθμολογίας. Ο Παναθηναϊκός πριν την έναρξη της διαδικασίας είχε 3 βαθμούς, ιτήθηκε απόψε στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στην Τούμπα με 2-1 από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν τον έπιασε σε αυτή τη συγκομιδή με 3 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει έναν βαθμό, χωρίς βαθμό είναι ο Ολυμπιακός Βόλου. Αν υπάρξει νικητής λοιπόν απόψε εδώ, θα βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης, αν είναι ο Ολυμπιακός Βόλου, ισοβαθμώντας με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, είδατε και τον Αιχιλιαμπέο να περιμένει την έναρξη της αναμέτρησης. Αν είναι η ΑΕΚ, θα βρεθεί μόνη της πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, στη σχετική διαδικασία. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τις εντεκάδες με τις οποίες θα αρχίσουν οι δύο ομάδες την αναμέτρηση και λέμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Ο Σάχα είναι κάτω από την εστία για την ΑΕΚ. Δέλλας και Μανολάς στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά ο Γεωργιάς, αριστερά ο Λαγός. Διόπ, Μίτσελ και Μάκος η τριάδα. Στη μεσαία γραμμή μπροστά τους ο Λιμπερόπουλος στο σχηματισμό ρόμβου. Και στην διάταξη 4-4-2 με τον Λεωνάρντο και τον Μπαχά να βρίσκονται στην αιχμή της επίθεσης για την Ένωση. Στον πάγκο Αραμπατζής, Ματέος, Νασούτη, Ντατόμο, Καφές, Γκερέιρο και Μπλάνκο δίπλα στο Μανόλο Χιμένεθ, στο πρώτο παιχνίδι λοιπόν της Ένωσης μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στον Ατρόμητο σε αυτό το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός Βόλου με τον Γιακούμποβιτς κάτω από την εστία. Τομάς και Σανκαρέ. Ο Σανκαρέ που επιστρέφει, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Σέλεζη και ο Ρόκα στα άκρα. Άλβαρες και Μητρόπουλος στα αμυντικά χαφ. Μπροστά τους ο Ισπανός ο Ακώστα. Μπρέσκα και Μόγχε στις πτέρυγες. Ο Μαρτίν στην κορυφή της επίθεσης. Στο 4-2-3-1 ή 4-3-3 αν προτιμάτε. Του Μάκη Κατσαβάκη που έχει στον πάγκο δίπλα του τους Ρόκα, Ζαραδούκα, Γκότοβο, Ψυχογιό, Ντολεζάη, Σολάκη και Νέμεθ. Διαιτητής της αναμέτρησης, ενώ βλέπετε και τον κύριο Τροχανά στις κερκίδες. Διαιτητής της αναμέτρησης, ο 32χρονος Δημήτρης Θάνος, στην πρώτη του χρονιά στη Super League, οδηγεί τούτη την ώρα τις δύο ομάδες στο Σπύρος Λούις, στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. 16ο μάτς, δύο φορές διαιτήτευσε φέτος παιχνίδια της ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό Στάδιο και τα δύο, στην νίκη επί της Καβάλας για την Ένωση και την ήττα από τον Άρη. Μία φορά διαιτήτευσε παιχνίδι του Ολυμπιακού Βόλου στην κανονική διάρκεια στο Παν Θεσσαλικό. Στην Ισοπαλία 1-1 με τον Ηρακλή ΑΕΚ που ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια τερματίζοντας την τρίτη θέση της κατάταξης με 50 βαθμούς. Εντός έδρας είχε 9 νίκες, 4 ισοπαλίες και 2 ήττες. Μία από τον Ολυμπιακό Βόλου, το σημερινό της αντίπαλο, και μία από τον Άρη. Με 46 γκολ ήταν η τρίτη καλύτερη επίθεση της κανονικής διάρκειας πίσω από τον Ολυμπιακό που είχε 65 και τον Παναθηναϊκό με 47. Τέταρτη καλύτερη επίθεση ο Ολυμπιακός Βόλου με τα 40 γκολ στην κανονική διάρκεια. Πέμπτος στην κανονική διάρκεια ο Ολυμπιακός Βόλου με 47 βαθμούς εκτός έδρας, 6 νίκες, 5 ισοπαλίες, 4 ήττες. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι αριθμοί συνηγορούν σε εξαιρετικά αμφίροπη αναμέτρηση. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το πολύ πρόσφατο παρελθόν της φετινής παρουσίασε των δύο ομάδων στη Super League και των αντιπαραθέσεών τους που γέρνει ξεκάθαρα την πλάστικα υπέρ των φιλοξενούμενων που πέτυχαν την νίκη και στα δύο παιχνίδια της κανονικής διάρκειας και στο Ολυμπιακό Στάδιο και στον Βόλο. Η ΑΕΚ βέβαια μπορεί να τλεί έμπνευση από το παρελθόν των αναμετρήσεων των δύο ομάδων καθώς υπερέχει συντριπτικά με 10 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 νίκες για τον Ολυμπιακό Βόλου στο παρελθόν των αναμετρήσεων των δύο ομάδων. Με γηπεδούχο την ΑΕΚ, και εκεί υπάρχει σαφή υπεροχή, με 8 νίκες για την Ένωση και μία νίκη για τον Ολυμπιακό Βόλου, δεν υπάρχει ισοπαλία. Πάμε σιγά σιγά στους δύο συναδέλφους, τον Μανώλη Βογιατζάκη και τον Διονύση Στρούμπο, που θα μας μεταφέρουν τις εικόνες από τον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να έχετε όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση. Να αρχίσουμε από τον Μανώλη Βογιατζάκη, που βρίσκεται δίπλα στο Μανώλο Χιμένεθ.
Καλησπέρα από τον πάγκο της ΑΕΚ. Στον πρώτο αγώνα μετά την κατάκτηση του κυπέλου από την Ένωση, σε μια αναμέτρηση που βρίσκονται στις εξέδρες των επισήμων και οι πρωταθλητές Ελλάδος στο χάντμπολ, οι παίκτες της ΑΕΚ, και θα τιμηθούν, μάλιστα θα κάνουν και γύρω θριάμβου στο ημίχρονο του αγώνα. Ο Μανώλη Χιμένεθ σήμερα, ο οποίος δεν έχει στην διάθεσή του τον Σκόκο, ο οποίος είναι τραυματίας, και τον Νίκο Καράμπελα, ο οποίος είναι τιμωρημένος, άφησε εκτός τον Γιάχιτς για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, τον Έντερ, τον Γκέντσογλου, τον Μπέρνς, τον Αργυρίου και τον Τρπίτς. Είναι οι επιλογές του Μανώλη Χιμένεθ, οι οποίες είναι εκτός αποστολής από την σημερινή αναμέτρηση, πρώτη των play-off. Το παιχνίδι άρχισε με τον Ολυμπιακό Βόλου στη Σέντρα. Πάμε και στο Διονύση Στρούμπο. Καλησπέρα και από τον πάγκο του Ολυμπιακού Βόλου, δίπλα στον Μάγκη Κατσαβάκη. Προτάρει στη διαδικασία των play-off ο Ολυμπιακός Βόλου. Θέλει να κάνει την έκπληξη και στην διαδικασία αυτή, πέρα από την κανονική διάρκεια φυσικά του πρωταθλήματος, με τον Νούμπιντες να είναι η μεγάλη απώλεια, όχι μόνο αυτού του παιχνιδιού, αλλά γενικότερα στα play-off, αφού αντιμετωπίζει σοβαρότατο το πρόβλημα μερικής ρήξης εσωπλαγίου μηνίσκου για τον Νούμπιντες από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ο Λεωνάρντο με την ΑΕΚ να βγαίνει στην αντεπίθεση. Γύρισε χαμηλά ο Σανκαρέ που επιστρέφει έχοντας εκτίσει την ποινή του. Προσπάθησε να απομακρύνει, έδωσε περισσότερο ύψος στην μπάλα ο Μητρόπουλος εν συνεχεία, και ο Ντιόπ που μαζεύει την απομάκρυνση από τους φιλοξενούμενους. Μάκος. Ο Λεωνάρντο που πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Μανώλης Βογιατζάκης σήμερα, έχει έναν νέο ρόλο στην ΑΕΚ. Μανώλη, ως δεύτερο επιθετικό, δεν θυμάμαι, δεν μου έρχεται έτσι πρόχειρα στο μυαλό παιχνίδι να έχουμε δει το Λεωνάρντο. Δεν θυμάμαι και εγώ συγκεκριμένο τουλάχιστον σε αρχική ενδεκάδα, έτσι, ναι, όχι μπαίνοντας ως αλλαγή προκειμένου να ενισχύσει προσπάθεια της ομάδας του να φτάσει σε γκολ. Δεν θυμάμαι και εγώ συγκεκριμένο παιχνίδι που να έχει παίξει εκεί. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι ο Λεωνάρντο ήταν τελευταία φορά στη βασική ενδεκάδα κόντρα στην Ξάνθη, σε ένα αγώνα που πέτυχε γκολ και ήταν και MVP της αναμέτρησης. Ο Μάκος, ωραία ενέργεια. Γύρισε στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Λιμπερόπουλος δεν μπόρασε. Έβαλε την προβολή ο Μητρόπουλος. Επιμένει η ΑΕΚ. Μόνχε. Μαρτίν. Ο Μάκος ήταν αυτός που σταμάτησε. Ντιόπ. Ο Μίτσελ, ο Μάκος, ο Διονύσης Στρούμπος θυμίζει ότι τελικά στο δίλημα του Κατσαβάκη για το ποιος από τους δύο ποδοσφαιριστές του θα ξεκινήσει στην αιχμή της επίθεσης, Μαρτίν ή Σολάκης, επικράτησε ο Αργεντινός. Έχω την εντύπωση, Διονύση, ότι μπορεί να συνυπολόγησε ο Κατσαβάκης και την πολύ καλή παρουσία του, μάλλον τις πολύ καλές δυνατότητες που έχει ο Αργεντινός στο ψηλό παιχνίδι. Σωστά, με τον Τραϊανό Βέλα στην άμυνα και τον Ντιόπ να γυρίζει και να βοηθάει στα στημένα, η λογική έλεγε ότι ο Μαρτίν ήταν αυτός που θα έπρεπε να ξεκινήσει. Με αυτή φαντάζομαι και εγώ την ποδοσφαιρική λογική σκέφτηκε ο Μάκης Κατσαβάκης και επέλεξε έναν πολύ δυνατό στο ψηλό παιχνίδι, ικανό, έχει πετύχει αρκετά γκολ και γενικά και στην Αργεντινή όσο τον ήξεραν και τον παρακολουθούσαν, ένας ποδοσφαιριστής που δεν φοβάται να παίζει ψηλά. Αυτό ζητάει και από αυτόν ο Μάκης Κατσαβάκης, και επίσης είναι και πάρα πολύ καλός στο να σπάει την μπάλα και στον Μόρχε και στον Ακώστα που θα ακολουθεί από πίσω, αλλά και στον Μπρέσκα που μένει συνήθως στην πλάγια γραμμή για να βοηθάει. Δεν ξέρω πόσο ο Αργεντινός θα μπορέσει να προσφέρει αυτό το χαρακτηριστικό που έχει ο Σολάκης όταν αμήνεται ο Ολυμπιακός Βόλου, να γυρίζει στον άξονα και να παίζει μπροστά από τα κεντρικά χαφ της ομάδας του, βοηθώντας πάρα πολύ έτσι ανασταλτικά. Θα δούμε στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Ο Μάκος πάντως έχει ξεκινήσει πολύ ζωηρά το παιχνίδι. Γεωργέας. Συνδετικός κρίκος της ομάδας που είχε κατακτήσει το 2002 το τελευταίο κύπελο και της φετινής. Παρόν ο Γεωργίας και στις δύο περιπτώσεις. Δέλας, Μίτσελ, ο Ντιόπ χαμηλά στο Λεωνάρντο. Καλή κυκλοφορία. Ανεβάζει το Λαγό ψηλά η σημαία του βοηθού για offside του Παναγιώτη Λαγού. Η ΑΕΚ που ξεκινά πολύ καλά το παιχνίδι, πολύ ζωηρά. Για να δούμε εδώ. Νομίζω ότι είναι στην ευθεία. Νομίζω ότι είναι στην ευθεία ο Λαγός. Όχι, δεν είναι. Είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Με την βοήθεια της τεχνολογίας είχαμε την ευκαιρία να αποσαφηνίσουμε την τοποθέτηση του Λαγού που ήταν σε αντικανονική θέση. Δύο προπονητές. Ο Μάκης Κατσαβάκης συμπληρώνει την τετράδα των προπονητών που εμπλέκονται φέτος σε αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Τσιόλης και Μπάγεβιτς άνοιξαν τον χορό στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Την νίκη του Ολυμπιακού Βόλου στην Μαγνησία με 3-1. Στη συνέχεια ο Τσιόλης ήταν στον πάγκο και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά ήταν εκεί απέναντί του αντίπαλός του ο Χιμένεθ. Και απόψε ο Χιμένεθ βρίσκει απέναντί του έναν άλλον προπονητή, τον Μάκη Κατσαβάκη,
από τις 22 Φεβρουαρίου στον πάγκο των Ερυθρόλευκων της Θεσσαλίας. 7 μάτς στην κανονική περίοδο με συγκομιδή 5 νικών και 2 ητών. Ολοκλήρωσε την προσπάθεια του Ολυμπιακού Βόλου, με επιτυχία βέβαια, για συμμετοχή στα play-off. Πάμε στο Διονύση Στρούμπο να δούμε πρώτα την παλιά του Μπαχά για τον Λιμπερόπουλο. Για τον Λιμπερόπουλο ο Άλβαρες έκοψε, ψάχνει το Μόνχε, ο Ντιόπ με τον πολύ μεγάλο κορμί του εκεί δίνει όγκο στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στο Μάκο. Πάμε στο Διονύση Στρούμπο. Να προσθέσω σε αυτά που έλεγες, ότι ίσως να υπάρχει και μια έτσι ατυπή κόντρα μεταξύ Κατσαβάκη και Τσιόλη, διότι ούτε ο Μπάγεβιτς αλλά ούτε και ο Χιμένεθ κατάφεραν να κερδίσουν τον Σάκη Τσιόλη είτε στο Πάθο Θεσσαλικό είτε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και τώρα καλείται στην τρίτη μεταξύ των δύο ομάδων μάχη να καταφέρει και εκείνος να κερδίσει την ΑΕΚ. Διόπ. Μάκος. Μπαχά. Λεωνάρντο, χαμηλά ο Ακώστας στον Μαρτίν, τον καταδιώκει ο Μανολάς, γύρισε στον Σάχα. Ο Τωμάς στην κεφαλιά, ο Σέλεζη προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Μπρέσκα, το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Στο έκτο λεπτό 0-0. Λαγός, Μιτσέλ, στο Γεωργέα, πλάγιο, υπέρ του Ολυμπιακού Βόλου. Η ομάδα που αποτέλεσε τη διαφορετική πινελιά φέτος στο πρωτάθλημα της Super League. Στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, όχι μόνο δεν την απασχόλησε η παραμονή, αλλά έβαλε τόσο ψηλά τον πήχη και υπερασπίστηκε αυτή τη φιλοδοξία με απόλυτη επιτυχία. Μίτσελ. Ολυμπιακός Βόλου είναι πρωτάρι στη διαδικασία των play-off. Η ΑΕΚ μετέχει για τέταρτη φορά, όσες δηλαδή έχει τεθεί η συγκεκριμένη διαδικασία σε εφαρμογή. Ο Λιμπερόπουλος αφήνει πλάι στο λαγό. Και μάλιστα εντός έδρας έχει μια εξαιρετική επίδοση να επιδείξει σε αγώνες play-off η Ένωση. Σε 9 μάτς έχει μόλις μία ήττα. Στις 31 Μαΐου του 2009, την περίοδο δηλαδή 2008-2009, από τον Παναθηναϊκό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της έχει 6 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ οι ισοπαλίες. 6 νίκες σε 9 μάτς για την Ένωση, εντός έδρας σε play-off. Μίτσελ και Λεωνάρντο, πολύ ωραία συνεργασία, άπλωσε το πόδι του εξαιρετικά ο Σέλεζη και σταμάτησε την προσπάθειά τους. Ο Μπρέσκα ψάχνει την αντεπίθεση. Πέρασε από το λαγό, πέρασε και από τον Διόπ. Τροφοδοτεί τον Μαρτίν, ψηλά η σημαία του βοηθού. Πάρα πολύ γρήγορα κινήθηκε ο Μπρέσκα, πήρε όλη την πτέρυγα. Βρήκε τρόπο να περάσει την μεταβίβαση στον Μαρτίν. Ναι, εμφανώς εκτεθειμένος, ο Αργεντινός πίσω από την άμυνα της ΑΕΚ. Και ο Μανώλης Βογιατζάκης έχει τις πρώτες πληροφορίες από τον πάγκο της ΑΕΚ. Έξαλλος τον Χιμένεθ από την κίνηση των αμυντικών της ΑΕΚ και των μέσων για το πώς κάλυψαν στην προηγούμενη φάση, καθώς η συγκεκριμένη φάση θύμισε το παιχνίδι του δεύτερου γύρου, το παιχνίδι που ο Ολυμπιακός Βόλου είχε φύγει νικητής από το Ολυμπιακό Στάδιο, και αυτό είπε χαρακτηριστικά στους αμυντικούς του. Ο Ολυμπιακός Βόλου που σημείωσε 7 τέρματα φέτος απέναντι στην ΑΕΚ, τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα, στη Super League. Ακώστα. Ρόκας. Κράτησε. Βγήκε ο Δέλας. Προσποιήθηκε πολύ ωραία πάνω στον Μητρόπουλο. Ελευθέρωσε για τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τον MVP του τελικού. Απρόσεκτο ο Λιμπερόπουλος, ο Άλβαρες. Ωραία με τη μία ο Ρόκας.
Εξαιρετικά διάβασε τη φάση ο Μανολάς μπροστά από το Μόνχε. Λεωνάρντο φάουλ από τον Άλβαρες. Θάνος φυρίζει. Δείτε, πολύ ωραία ο Δέλλας πως απέφυγε το Μητρόπουλο και πέταξε την μπάλα στον κενό χώρο. Πολλάκης έχει επισημάνει ο Μανώλο Χιμένεθ τη σημασία της παρουσίας του στην άμυνα της ΑΕΚ. Ναι, Μανώλη Βογιατζάκη. Ενοχλήσεις νιώθει ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο αριστερό του πόδι, αν δεν κάνω λάθος είναι στο γόνατο. Γι' αυτό το λόγο σηκώθηκε ο Ρότζερ Γκερέιρο να κάνει προθέρμανση. Ο Λιμπερόπουλος που έχει πάρει σήμερα το ρόλο που παίζει ο Γκερέιρο στο ρόμβο, στην πλάτη δηλαδή των δύο επιθετικών, Μίτσελ. Ο Μπαχά έδιωξε ο Μόνχε. Κοιτάξτε πώς γυρίζουν και συνδράμουν στην ανασταλτική λειτουργία του Ολυμπιακού Βόλου η μεσοεπιθετική του που βρέθηκε ο Μόνχε. Ο Μητρόπουλος στον Σέλεζη. Μπρέσκα. Πέρασε από το Δέλα. Κάθε φορά μέχρι στιγμής που ο Μπρέσκα έχει πάρει την μπάλα στα πόδια του έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ΑΕΚ. Άλβαρες. Διώχνει ο Μανολάς. Ο Τομάς και πάλι ο Μανολάς. Ο Λαγός στον Μίτσελ. Με τον Διονύση Στρούμπο να μας μεταφέρει τις τελευταίες οδηγίες του Κατσαβάκη που ζητούν πίεση ψηλά. Λιμπερόπουλος. Ο Μίτσελ στο Μάκο. Ανεβαίνει ο Γεωργίας για να του δώσει στήριγμα. Ο Μάκο στο σουτ δυνατό αλλά άστοχο. Δείτε εδώ λίγο νωρίτερα πως πέρασε ο Μπρέσκα από το Δέλα. Ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού Βόλου στην κανονική διάρκεια. Εδώ ήταν το σούτε του Μάκου. Είχε καλές προϋποθέσεις αλλά δεν μπόρεσε να σημαδέψει την εστία του Γιακούβοβιτς. Ο Λαγός είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει την πτέρυγα, μπορεί να βοηθήσει στο σχηματισμό 4-4-2 πάρα πολύ ανεβαίνοντας όταν η ΑΕΚ επιτίθεται, κάνοντας το λεγόμενο overlap. Ωστόσο, με τον Μπρέσκα να καραδοκεί, έχω την εντύπωση ότι αυτό θα κρύβει πολλούς κινδύνους. Τομάς. Βαθιά παλιά του Γάλλου δεν έχει αποδέκτη. Εδώ. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Μας έλεγε λίγο νωρίτερα ο Μανώλης Βογιατζάκης ότι έκανε λόγο για ενοχλήσεις στο γόνατο ο 36χρονος επιθετικός της ΑΕΚ. Σανκαρέ βγήκε μπροστά από τον Μπαχά. Ο Σενεγαλέζος σκόραρε και στα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος της κανονικής διάρκειας κόντρα στην ΑΕΚ. Αυτός και ο Ούμπιτες, ο οποίος απουσιάζει σήμερα. Μπρέσκα. Τον σταμάτησε ο Ντιόπ. Ο Ντιόπ μπροστά από τα δύο στόπερ της ΑΕΚ. Λειτουργεί ως ένας ποδοσφαιριστής ασπίδα για το κέντρο της άμυνας. Και όπως μας υπενθυμίζει ο Μανώλης Βογιατζάκης, έχει κερδίσει με το σπαθί του αυτή τη θέση. Ο Μίτσελ παίζει αρκετά κοντά του. Για να δούμε το σούτ. Με τη μία έφυγε δίπλα από την εστία του Γιακούμποβιτς το σούτ από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Λίστρησε ο Ακώστα. Ο Γεωργίας θέλησε να περάσει από τον Ρόκα. Δεν μπόρεσε. Ναι, Διονύση. Παρατηρήσε Μόνχε και Ακώστα από τον προπονητή του Ολυμπιακού Βόλου. Ζητάνε να παίζουν πιο κοντά στον Μάρτιν, να μπορούν να παίρνουν τις σπασμένες, όπως είπε χαρακτηριστικά, μπάλες. Να έρχεται με πλάτη προς το τέρμα της ΑΕΚ ο Μάρτιν και πότε δεξιά, πότε αριστερά να βοηθάει ο Ακώστα με τον Μόνχε. Ο Μπαχά προσπάθησε να κοντρολάρει. Με το Σανκαρέ κολλημένο στην πλάτη, το Σενεγαλέζος ελέγχει. Ο Ακώστα δέχθηκε το φάουλ του Λιμπερόπουλου, ο οποίος διαφωνεί. Εδώ είναι ο Ισπανός.
Και ο Γιακούμποβιτς, ο οποίος σε δηλώσεις του στην τηλεόραση της Νόβα, στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην πρώτη ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα, έκανε λόγο για πολύ υψηλό στόχο. Προειδοποίησε μάλιστα ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για τις διαθέσεις της ομάδας του. Χαρακτηριστική απάντησή του, γιατί όχι και Champions League. Στο τέταρτο έχουμε φτάσει του πρώτου μέρους. 0-0. Στο Σπύρος Λούις, με την ΑΕΚ να έχει δοκιμάσει έξω από την περιοχή με τα σούτ του Μάκου, του Λεωνάρντο και του Λιμπερόπουλου να απειλήσει τον Γιακούποβιτς, χωρίς όμως να χρειαστεί να επέμβει ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Υπάρχει ποδοσφαιριστής πεσμένος στο έδαφος. Έχω την εντύπωση ότι είναι ο Μόχε. Γεντινός που... Για να δούμε. Εδώ είναι η φάση. Ο είχε άσχημη πτώση στην διεκδίκηση της μπάλας με τον Διόπ. Και ο Κατσαβάκης που φωνάζει κοντά του τον Μητρόπουλο προκειμένου να του δώσει οδηγίες. Πάμε στο Διονύση Στρουμπό. Του ζήτησα να μην είναι καρφωμένος, όπως το είπε χαρακτηριστικά στην θέση του. Ζητάει να είναι πιο κινητικός. Ζητάει και από τον να μεταφέρει εντολές και στον Σανκαρέ, γιατί την πέδεψε, είναι η αλήθεια, προηγουμένως στην μπάλα και δεν έδωσε τη δυνατότητα σε μια γρήγορη απομάκρυνσή της. Οι δύο γρήγορες εντολές του Μάικα Τσαβάκη ως ο Πέπε, όταν ακούς Πέπε, να ξέρεις ότι είναι ο Βιθέντε Μόνχε. Πέπε τον φωνάζουν στον Ολυμπιακό Βόλου, και για να καταλαβαίνει πιο γρήγορα, είναι και το όνομα το οποίο χρησιμοποιεί ο ίδιος. Ο Μόχε, ο οποίος έχει πάει τώρα δεξιά, να δούμε αν τον έχει βγάλει η εξέλιξη της φάσης, αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στο σχηματισμό του Ολυμπιακού Βόλου, κάτι που δεν φαντάζει πολύ πιθανό, καθώς ο Ακώστα δεν είναι σε θέση να παίξει την πτέρυγα, δεν είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για να αγωνιστεί στην πτέρυγα. Ένας πολύ καλός playmaker, ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να φιλτράρει το παιχνίδι και να μοιράσει παιχνίδι από τον άξονα. Ο Μπρέσκα δέχεται το φάουλ από τον Μίτσελ, αν είδα καλά. Ναι, ο Ισπανός. Με τον Μάριο Μπρέσκα στην εκτέλεση του φάουλ, ο Ολυμπιακός Βόλου έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί την περιοχή του Σάχα. Δέλας και Σανκαρέ δέχονται τις παρατήρησεις του Θάνου, καθώς είναι το δίδυμο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη στιγμένη μπάλα. Ο Μπρέσκα εκτέλεσε, ο Λαγός έδιωξε, ο Λεωνάρντο προσπαθεί ακόμη περισσότερο, ο Μπρέσκα πατάει για τον Μητρόπουλο, στα πόδια του ο Λεωνάρντο, πλάγιο για την ΑΕΚ. Εδώ Σανκαρέ και Δέλας στην προσπάθεια να πάρουν καλή θέση. Ίδιο μπόι και οι δύο. Λίγο κάτω από τα δύο μέτρα, κοντά στο 1.96. Εδώ υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Διαμαρτύρεται ο Μάκος προς το Θάνο. Τώρα τα λέει και με τον Γιακούποβιτς. Εδώ για αυτή την φάση έπεσε στη συνέχεια πάνω στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Βόλου ο Μάκος, αυτό παρατήρησε ο Θάνος, που τώρα ζητά από τον Ελντίν Γιακούποβιτς να τοποθετήσει την μπάλα στο ακριβές σημείο για την εκτέλεση. Μπρέσκα, Σανκαρέ, ο Μαρτίν ύψος στην μπάλα, ο Μίτσελ πήρε, ο Άλβαρες και που ο Μανολάς και πάλι ο Αργεντινός. Ο Μάκος στο Μίτσελ, πιέστηκε από το Μητρόπουλο, ο Μπρέσκα υποφελήθηκε, θα κάνει το σούτ την μπάλα, κοντράρι, ο Γεωργίας έχει καλύψει.
μπροστά από τον Μόνχε, δέχτηκε το φάουλ από τον Αργεντινό. Εδώ ο Άλβαρες. Σανκαρέ άφησε. Πολύ έξυπνα την μπάλα να καταλήξει εκτός. Ο Κατσαβάκης όρθιος στο βάθος, ο Χιμένεθ. Ο Ντιόπ. Ο Λαγός. Σανκαρέ πάνω από το Μπαχά. Επιβλητικό άλμα εκεί από το Σανκαρέ. Το ίδιο και από τον Ντιόπ. Κοιτάξτε, σε ακόμη μια περίπτωση. Ο Άλβαρες σηκώνει το κεφάλι και πετά μπροστά για τον Μπρέσκα. Ανεβαίνει ο Μόνχε στο δεύτερο δοκάριο Μαρτίν. Εκεί σημάδεψε ο Μπρέσκα. Ο Μανολάς σωστά τοποθετημένος. Ο Ντιόπ απομακρύνει. Με τον Μπρέσκα να βρίσκει διαρκώς χώρους. Αυτό που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, ότι όταν ο Λαγός προωθείται, ελοχεύει σοβαρός κίνδυνος να δεχθεί η ΑΕΚ αντεπίθεση. Με τον Μπρέσκα να είναι πάρα πολύ γρήγορος, πολύ καλός χειριστής της μπάλας. Ο Μπαχά απέφυγε τον Ρόκα, τον τράβηξε ο αριστερός πιστοφύλακας του Ολυμπιακού Βόλου. Δικαιολογημένα ο Θάνος θα βγάλει την κίτρινη κάρτα. Δείτε. Με το Λεωνάρντο να είναι αυτός που θα εκτελέσει. Διόπ και Δέλας γεμίζουν την περιοχή τώρα του Ολυμπιακού Βόλου. Η απομάκρυνση από τον Σέλεζη. Μάκος. Παρακινδυνευμένα πράγματα εκεί. Πίεσε ο Μπρέσκα. Κράτησε τελικά ο Μάκος. Λαγός. Από μακριά πίσω στον Σάχα. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστος ο τρόπος με τον οποίο πιέζουν οι φιλοξενούμενοι. Κάθε περίπτωση θέλοντας να δημιουργήσουν συνθήκες πανικού και λάθους στον αντίπαλό τους. Πιέζουν πάρα πολύ γρήγορα, πέφτουν πάρα πολύ γρήγορα πάνω στην μπάλα και περιμένουν οι εξαιρετικά γρήγοροι Μόνχε και Μπρέσκα την βαθιά παλιά προκειμένου να φύγουν στην αντεπίθεση. Ναι, Διονύση. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ζητάει συνεχώς από τους παίχτες του Μέση Κατσαβάκης να μην γυρίζουν πίσω, να μην παίρνουν τη μεσαία γραμμή. Δεν μα παρατηρήσεις και τον Μπρέσκα και τον Ακώστα αλλά και τον Μαρτίνη σπανίως κατεβαίνουν κάτω από τη μεσαία γραμμή όταν αμήνεται η ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Όχι μόνο γιατί θέλει τη γρήγορη αντεπίθεση, θέλει την κόντρα μπάλα Ολυμπιακός Βόλου, αλλά κρατάει και την ΑΕΚ αρκετά πιο πίσω. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύει εξαιρετικά ο Ολυμπιακός Βόλου από την αρχή της σεζόν. Μα είναι αυτό που Πολάκης έχει υποθεί. Απολύτως δικαιολογημένα και σωστά, ότι έχει βγάλει ταυτότητα ως ομάδα ο Ολυμπιακός Βόλου. Σε κάθε παιχνίδι επιδιώκει το ίδιο πράγμα και αυτό το υπηρετεί. Γι' αυτό και έχει φτάσει στην πρώτη του, υπενθυμίζουμε, χρονιά με την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία να χτυπά την πόρτα της Ευρώπης. Άλβαρες. Σταθερά ο Σάχα μπροστά από τον Μαρτίν. Ο Λιμπερόπουλος στο Λεωνάρντο. Να δούμε την αντεπίθεση της ΑΕΚ και θα πάμε στο Διονύση Στρούμπο. Ανέβηκε ο Λαγός. Η σέντρα έδιωξε ο Τωμάς. Ο Μάκος προσπάθησε. Σέλεζη και Μητρόπουλος εκεί. Ο Λεωνάρντο επιμένει. Προβολή από το Σέλεζη. Out. Διονύση, κάτι ήθελες να παρατηρήσεις που αν μη τι άλλο υποδεικνύει, μάλλον υπογραμμίζει και αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Ολυμπιακό Βόλο. Κατά την άψογη λειτουργία που έχει ο Ολυμπιακός Βόλο στην εκτέλεση φάουλ προηγουμένως του Άλβαρες, ακόμα και τώρα, αρκετή ώρα μετά την εκτέλεσή του δηλαδή. Ζήτησε συγγνώμη για το ότι σημάδεψε το δεύτερο δοκάρι, το πίσω δοκάρι δηλαδή, από την υπόδειξη του Μάγκη Κατσαβάκη. Γιατί συνήθως ο Ολυμπιακός Βόλο παίζει στο πρώτο δοκάρι τέτοιου είδους εκτέλεση. Αυτή τη φορά είχε έμπνευση δική του ο Άλβαρες και ζήτησε συγγνώμη γιατί όντως η εκτέλεση δεν ήταν καλή.
Η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε λίγο νωρίτερα στη φάση που ενεπλάκει ο Σέλεζη, αλλά δεν υπήρξε χέρι. Ο Γεωργίας χαμηλά, ο Ρόκας απομακρύνει. Επιμένει η ΑΕΚ. Γεωργίας και Λεωνάρντο θέλησαν, ο Λιμπερόπουλος θέλησαν να παίξουν το 1-2, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Χωρίς μεγάλη φάση στο παιχνίδι, στο 25. Λιμπερόπουλος. Γλίστρησε ο Άλβαρες, ο Λιμπερόπουλος έχει την ευκαιρία να σουτάρει και να στείλει την μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Γιακούποβιτς. Στο 26. Έχω την εντύπωση ότι αυτή καταγράφεται ως η σημαντικότερη ευκαιρία της ΑΕΚ, με δεδομένο το γεγονός ότι ο Νίκος Λιμπερόπουλος είχε καλές προϋποθέσεις να σημαδέψει σωστά. Είδατε, έστειλε την μπάλα στη γωνιά του Γιακούποβιτς, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Βόλου δεν μπόρεσε να αποκρούσει, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία των φιλοξενούμενων. Γεωργίας. Διόπ, κοιτάξτε πως πιέζουν αμέσως, έπεσαν Μαρτίν και Μητρόπουλος πάνω στον Διόπ. Τραυματισμός για τον σέντερφορ του Ολυμπιακού Βόλου. Εδώ δείτε, ο Διόπ προσπάθησε να αποφύγει εκεί την σύγκρουση, αλλά δεν ήταν δυνατόν να το καταφέρει, έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση, χωρίς πρόθεση βέβαια ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ να κάνει φάουλ. Πλάγιο είναι και τον Ολυμπιακό Βόλου. Επαναφέρει ο Ρόκας, ο Μαρτίν, ο Μάκος, που έχει αρκετά πληθωρική παρουσία στον χώρο της μεσαίας γραμμής, με προωθήσεις, έχει πατήσει περιοχή, έχει καλύψει. Ο Γεωργίας πέρασε από τον Ακώστα και τον Ρόκα. Συνεχίζει ο Γεωργίας. Λιμπερόπουλος. Μίτσελ. Διόπ. Λιμπερόπουλος. Γεωργίας, ο Σανκαρέ μπροστά από τον Παχά. Πλάγιο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος δεν μπορεί να συνεχίσει. Έχει βγει δίπλα από τη γραμμή και θα αντικατασταθεί από τον Ρότζερ Γκερέιρο, όπως μας πληροφορεί ο Μανώλης Βογιατζόκης. Εντός ολίγου. Στο αριστερό γόνατο το πρόβλημα για τον αρχηγό της ΑΕΚ. Εδώ ο Γκερέιρο. Υποχρεώνεται στην πρώτη του αλλαγή ο Χιμένεθ νωρίς. Νομίζω, Μανώλη Βογιατζάκη, ότι σε ό,τι αφορά στο επιτελικό κομμάτι πάνω κάτω μπορεί να πει κανείς ότι είναι τα ίδια Γκερέιρο και Λιμπερόπουλος, αλλά σε ό,τι αφορά στο εκτελεστικό χάνει η ΑΕΚ με αυτή την εξέλιξη. Η ποιότητα του Λιμπερόπουλου είναι αναμφισβήτητη, αυτό είναι σίγουρο. Πάντως θα σας πω ότι πριν από λίγα δευτερόλεπτα είδα τον Λιμπερόπουλο να λέει στο Χιμένεθ ότι να μην κάνει ακόμα την αλλαγή, ότι μπορεί να συνεχίσει ίσως. Και γι' αυτό το λόγο είπε ο Χιμένεθ στον Γκερέιρο να περιμένει για λίγο μέχρι να είναι σίγουρος για το αν μπορεί ή όχι να συνεχίσει ο αρχηγός της ΑΕΚ. Και βάσει αριθμών άλλωστε, 7 γκολ ο Λιμπερόπουλος φέτος στο πρωτάθλημα, 1 ο Γκερέιρο.
Ο οποίος, όπως μας λέει ο Μανώλης Βογιατζάκης, φοράει και πάλι τη φόρμα του και θα επιστρέψει στον... Όχι, θα συνεχίσει την προθέρμανσή του. Ο Λιμπερόπουλος επιστρέφει στο παιχνίδι. Ο Μαρτίν με τη μία πέταξε για τον Μόνχε. Λίγο πριν τη συμπλήρωση του ημιόρου στο Σπύρος Λουίς. 0-0. ΑΕΚ Ολυμπιακός Βόλου. Ναι, Διονύση Στρούμπο. Ο Μόνχε είχε πάει ακριβώς πίσω από τον Μαρτίν. Είχε έρθει αριστερά ο Ακώστα. Βέβαια, γέρνει λίγο το παιχνίδι, αλήθεια, του Ολυμπιακού Βόλου τώρα προς τα δεξιά, προς τον Μπρέσκα. Γιατί ο Ακώστα, ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής με καλή τεχνική κατάρτιση. Δεν έχει όμως τα τρεξίματα και τα πνευμόνια, θα έλεγα, για να κρατήσει όλη την πλευρά μόνο όπως κάνει ο Μόνχε. Ναι, είναι δεδομένο. Ο Ακώστα περισσότερος μέσα αριστερά θα. Επιχειρήσει. Πιθανόν να δούμε τον Μαρτίν να τραβιέται στην πτέρυγα για να δημιουργεί και ρήγμα στο κέντρο της άμυνας προκειμένου να το αξιοποιήσει ο ταχύτατος Μόνχε που παίζει στην πλάτη του Μαρτίν. Νάτος, πλάει ο Μαρτίν και να η παλιά για τον Μόνχε. Μητρόπουλος το shoot out. Και όπως λέει ο Διονύσης Στρούμπος, ο Μάκης Κατσαβάκης και οι υπόλοιποι του Ολυμπιακού Βόλου στον πάγκο θέλαν κάτι καλύτερο από το σούτ που επιχείρησε ο Μητρόπουλος. Πάντως ήταν ουσιαστικά λίγα δευτερόλεπτα, αφού σας το λέγαμε, η επιβεβαίωση του πώς πάει να ανοίξει τον διάδρομο στην άμυνα της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός Βόλου. Ρόκας. Γεωργίας. Ο Μίτσελ με τον Άλβαρες. Λιμπερόπουλος. Η σέντρα του σταθερά ο Γιακούμποβιτς. Μανώλη Βογιατζάκη, εν τέλει Γκερέιρο. Ναι, ο Νίκος Λιμπερόπουλος δεν μπορεί. Δεν ξέρω αν θα βγει κανονικά από την μεσαία γραμμή, από το κέντρο ή όχι. Αλλά έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο τώρα, ζητάει αλλαγή. Είναι ο Γκερέιρο η πρώτη αλλαγή αναγκαστική για τον Μανώλη Χιμένεθ. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού Βόλου. Δεν μπορείτε να τον δείτε. Πεσμένος. Ο Μόχε. Φάουλ από τον Διόπ. Νάτος εδώ ο Λιμπερόπουλος και το φάουλ του Μόνχε. Τώρα υπάρχει ένταση, ο Μάκος βλέπει την κίτρινη κάρτα και ο Τραϊανός Δέλλας και ο Μόνχε. Οι τρεις εκεί αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες, φάνηκε να εκνευρίζονται και ο Θάνος θέλοντας να κρατήσει την τάξη τους παρατήρησε με κίτρινη κάρτα. Εδώ Μόνχε, Δέλλας και Μάκος με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να προσπαθούν να πουν στον Αργεντινό ότι υπήρχε ο Λιμπερόπουλος πεσμένος στο έδαφος και του ζητούσε να είχε σταματήσει την εξέλιξη της αναμέτρησης. Ο Μόχε πιθανόν προσπαθούσε να τους εξηγήσει ότι δεν το είχε αντιληφθεί. Δεν ξέρω και εγώ τι ακριβώς ήταν ο διάλογος. Πάντως το ζητούμενο, το θέμα της κουβέντας ήταν αυτό. Να δώσε τον Νίκος Λιμπερόπουλος. Σκόραρε στον τελικό του κυπέλου και πανηγύρισε και το πρώτο τρόπαιο της σπουδαίας καριέρας του. Ο Μπρέσκα εκτελεί. Πάνω στο Μίτσελ. Ο Ακώστα πήρε τις κόντρες με τον Γεωργία. Σημαδεύει το Μόνχε. Καλή μπάλια από τον Ισπανό. Ο Μανολάς θέλει να βγει μπροστά από το Μόνχε. Κρατά. Πέρασε ανάμεσα στο Μανολά και το Δέλλα. Καταπληκτική προσπάθεια από το Μόνχε. Διώχνει ο Ντιόπ. Ο Σανκαρέ είναι πεσμένος στο έδαφος. Πάμε στο Μανώλη Βογιατζάκη.
Καταρχήν να σας πω για τον Λιμπερόπουλο ότι έχει μια κάκωση στο αριστερό γόνατο. Αύριο θα δουν οι άνθρωποι από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ ποια θα είναι η κατάστασή του. Καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή υπάρχει σε 4 μέρες στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, είναι πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο θέμα για το αν θα μπορέσει ο Νίκος Λιμπερόπουλος να δώσει το παρόν στο ντέρμπι της Πέμπτης. Καταπληκτική προσπάθεια του Μόνχε με υποψία χτυπήματος στην αρχή της φάσης επί του Σανκαρέ από το Βέλα. Ο Μόνχε και πάλι ο Γεωργίας τον πίεσε, out είναι. Ο Αργεντινός που έκανε μια σπάνια ενέργεια, εκμεταλλευόμενος το χαμηλό κέντρο βάρος του, την εξαιρετική ευελιξία του και την ταχύτητά του, πέρασε ανάμεσα στο Μανολά και το Δέλα. Και κάνει καταπληκτικό παιχνίδι σε αυτό το γήπεδο απέναντι στην ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια, αλλά και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Μανολάς έχασε με φάουλ από τον Μητρόπουλο. Τελευταίο δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ, θυμίζουμε, έχει πραγματοποιήσει εδώ και περίπου 3 λεπτά την πρώτη της αναγκαστική αλλαγή. Ο Λαγός έχει πάρει την πτέρυγα, ο Γιακούποβιτς διάβασε τη φάση και μπλόκαρε. Καθώς ο Νίκος Λιμπερόπουλος με κάκωση στο γόνατο αντικαταστάθηκε από το Ρότζερ Γκερέιρο. Φάουλ του Μαρτίν στον Μανολά. Ναι, Διονύση. Πέρα από τον Ακώστα και τον Μαρτίν που έχουν έρθει αριστερά, συγκλίνει αρκετά προς το μέρος τους και ο Μόνχε πλέον και ουσιαστικά θυμίζει πάρα πολύ το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του δεύτερου γύρου εδώ, το 4-0 υπέρ του Ολυμπιακού Βόλου, όταν και είχαν υπνοτήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου την ΑΕΚ, είχαν αφήσει όλη την πλευρά ελεύθερη στον Μπρέσκα. Ίσως αυτό να το δούμε και εδώ. Υπάρχει πέναλτι που κερδίζει ο Λεωνάρντο από το Σέλεζι. Εδώ ο Βραζιλιάνος που δέχτηκε τη βαθιά παλιά και ο Σέλεζι φάνηκε να διαμαρτύρεται, πηγαίνει και παίρνει και την μπάλα ο Λεωνάρντο. Για να δούμε τη φάση. Υπάρχει επαφή, υπάρχει, με το αριστερό χέρι βρίσκει τον Λεωνάρντο στην πλάτη. Τώρα ένα ερωτηματικό θα έβαζα για το αν η επαφή, αν η ανατροπή γίνεται εντός περιοχής, καθότι η επαφή αρχίζει έξω από την περιοχή. Πολύ δύσκολη φάση με τον Θάνο να δείχνει την εσχάτη των ποινών. Και τον Λεωνάρντο απέναντι στον Γιακούποβιτς. Στο 38. Ο Λεωνάρντο εκτελεί στα δίχτυα, 1-0 η ΑΕΚ. Εδώ βλέπετε την κυρία που αφιερώνει τον γκολ και την καρδιά του. Βέβαια υπάρχει και μήνυμα θεολογικού χριστιανικού περιεχομένου στη φανέλα του σκόρερ της Ένωσης. 1-0 λοιπόν η ΑΕΚ στο 38 με το τέρμα του Λεωνάρντο. Με εκτέλεση πέναλτι. Πάμε στο Μανώλη Βογιατζάκη. Ο Λεωνάρντο δέχτηκε κίτρινη κάρτα για τον τρόπο που πανηγύρισε, αλλά διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή επειδή δεν σήκωσε τη φανέλα πάνω από το πρόσωπό του. Mm-hmm. Αλλά την κίτρινη κάρτα τη δέχτηκε πάντως. Τέταρτο γκολ του Βραζιλιάνου φέτος στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ σε ένα χρονικό σημείο που ο Ολυμπιακός Βόλου έδειχνε να έχει ισορροπήσει πάρα πολύ το παιχνίδι και να εκδηλώνει διαρκώς διαθέσεις ευνηδιασμού.
να δείχνει ότι μπορεί να γίνει εξαιρετικά απειλητικός για την εστία του Σάχα. Σας λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός Βόλου είχε νικήσει την ΑΕΚ εντός έδρας σε αυτό το γήπεδο στην κανονική διάρκεια. Εκτός έδρας, με συγχωρείτε, σε αυτό το γήπεδο στην κανονική διάρκεια. Ήταν και η πρώτη του νίκη στην έδρα της Ένωσης μετά από 8 μάτς. Να σε ρί που είχε αρχίσει από το 1968 μέχρι το 1990. Τότε ήταν η τελευταία νίκη της ΑΕΚ, στην οποία μάλιστα είχε σκοράρει 2 φορές ο Στέλιος Μανολάς. Ο ανιψιός του ο Κώστας παίζει σήμερα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Φάουλ στον Μπαχά από τον Άλβαρες. Ο Μπαχά εκτέλεσε θέλοντας να συλλάβει απροετοίμαστη την άμυνα του Ολυμπιακού Βόλου, χωρίς όμως να μπορέσει να στείλει την μπάλα σε κάποιον συμπαίκτη του. Άλβαρες. Λάθος του Μπαχά. Ο Γκερέιρο προσπάθησε. Μητρόπουλος στον Πρέσκα. Μόνχε. Διόπ. Γκερέιρο, Γεωργιάς, Λεωνάρντο από μακριά έξω. Φάουλ του Γκερέιρο στον Ακώστα. Τον Άλβαρες να εκτελεί γρήγορα σημαδεύοντας τον Πρέσκα. Στην προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα εντός ορίων, τροφοδότησε τον Λεωνάρντο, η παλιά του τελευταίου, στα πόδια του Σανκαρέ. Ακώστα. Ρόκας. Μαρτίν. Θέλησε να τσιμπήσει για τον Μόνχε. Ο Μάκος μπροστά από τον Μητρόπουλο. Ψάχνει την αντεπίθεση η ΑΕΚ, αλλά είναι 4 ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού Βόλου που κρατούν οργανωμένη την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας τους. Φάουλ τώρα του Γκερέιρο στον Σέλεζη. Μόχε. Ο Λεωνάρντο στον Γκερέιρο. Έπεσε πάνω του ο Σανκαρέ και καθάρισε τη φάση. Δέχτηκε και φάουλ στη συνέχεια ο Σενεγαλέζος αμυντικός του Ολυμπιακού Βόλου. Διαμαρτύρεται τον Γκερέιρο, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν έχει δίκιο. Ναι, Διονύση. Με τις φωνές του προσπαθεί να βάλει στο παιχνίδι 3 ποδοσφαιριστές που φαίνεται να είναι εκτός αγώνα μέχρι τώρα για τον Ολυμπιακό Βόλου. Τον Στάθη Ρόκα που κυμαίνεται σε ρηχά νερά. Τον Μητρόπουλο που είναι αρνητικός έως τώρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Βόλου. Αλλά και τον Άλβαρες. Μπορεί να ακούτε κάποια συνθήματα από τις κερκίδες τούτη την ώρα. Καθώς η ομάδα handball της ΑΕΚ, νάτι εδώ, που κατέκτησε χθες το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της, ένα μάτς στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ με χιτσκοκικό φινάλε, ετοιμάζεται να πάρει θέση με την λήξη του πρώτου μέρους στο γήπεδο προκειμένου να γνωρίσει την αποθέωση. Με τον Χριστόφορο Μπακαούκα, τον αθλητή που πέτυχε το χρυσό γκολ, να είναι αυτός που κρατά αγκαλιά το κύπελο και να οδηγεί την ομάδα της Ένωσης. Φιλιτσάκ που έστρεψαν το βλέμμα τους τούτη την ώρα στην ομάδα του handball.
Μαρτίν στον Πρέσκα. Προβολή του Μίτσελ. Ο Δέλλα σημαδεύει τον Λεωνάρντο. Ο Βραζιλιάνος έκανε το κοντρόλ, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός. Παχά, χαμηλά, έξω. Στο 45 άγγιξε το 2-0 η ΑΕΚ. Μίτσελ. Λαγός. Λεωνάρντο. Δέλλας. Ο Ντιόπ σημαδεύει την προώθηση του Νίκου Γεωργέα. Πάλα καταλήγει πλάγιο. Ο Θάνος σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 από το 38ο λεπτό με το πέναλτι του Λεωνάρντο. Ο ίδιος ενεπλάκει στη φάση που κέρδισε η Ένωση το πέναλτι. Ο Μπακαούκας συνεχίζει να κρατά το κύπελο, το τρόπαιο του πρωταθλητή, της πρωταθλήτριας για την ΑΕΚ. Με το Μανώλη Βαγιατζάκη να μας πληροφορεί ότι ο Τραϊανός Δέλλας είναι αυτός που θα παραμείνει προς στιγμήν στο γήπεδο προκειμένου να τιμήσει την ομάδα της ΑΕΚ που στέθηκε πρωταθλήτρια. Αυτή είναι η φάση του πέναλτι με τον Σέλεζη και τον Λεωνάρντο. Η εκτέλεση στη συνέχεια από τον Βραζιλιάνο, το γκολ και η αφιέρωση στις κερκίδες και στη σύζυγό του. Εδώ Ιησούς είναι ο δρόμος, η αλήθεια, η ζωή. Λοιπόν, με τις εικόνες της ομάδας handball που μπήκε στο γήπεδο για να γνωρίσει την αποθέωση και να δεχθεί τα συγχαρητήρια του Τραϊανού Δέλλα, εμείς σιγά σιγά μπορούμε να πάμε για λίγο στο Μανώλη Βογιατζάκη. Σταφόρε, η μεγαλύτερη στιγμή για σένα, η χρυσό σκόρερ της ομάδας και η αποθέωση τώρα από τον κόσμο. Ναι, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου. Τι να πω, είμαι περήφανος που είμαι ΑΕΚΖΙΣ και τους αφιερώνω το πρωτάθλημα που το αξίζουν όλος ο κόσμος και είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ τον Μανώλη Βογιατζάκη. Πάμε λοιπόν στην απαραίτητη διακοπή κατά τη διάρκεια της ανάπαυρας και επιστρέφουμε. Το με το τέρμα του Λεωνάρντο από τη Λευκή Βούλα. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο δεν είχε ιδιαίτερες στιγμές. Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να φτάσουν απέναντι στους δύο τερματοφύλακες, στους αντίπαλους τερματοφύλακες με ιδιαίτερες αξιώσεις. Με τον Ολυμπιακό Βόλου να κλείνει καλά τους διαδρόμους προς την περιοχή του Γιακούποβιτς και να δείχνει εξαιρετικά επικίνδυνο σε κάθε περίπτωση ευνηδιασμού. Την ΑΕΚ στην αρχή της αναμέτρησης να είναι εκείνη που προσπάθησε να κάνει παιχνίδι πρωτοβουλίας. Εδώ είναι η φάση του 38ου λεπτού με τον Σέλεζη και τον Λεωνάρντο να εμπλέκονται σε αυτή. Ο Θάνος ενοχοποίησε το απλωμένο χέρι του Σέλεζη προς τον Βραζιλιάνο και έδειξε την εσχάτη των ποινών. Ο Κατσαβάκης επιστρέφει στο γήπεδο μαζί με το Μπρέσκα και ο Μητρόπουλος που είναι κοντά στο διαιτητή της αναμέτρησης για την... Έχει μια μικρή συνομιλία εκεί και ο Ρόκας, έχω την εντύπωση ότι έχει πάει κοντά στο Θάνο. Να τος εδώ. Με χαμόγελα πάντως.
Σε ό,τι αφορά στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, μας ενημέρωσε ο Μανώλης Βογιατζάκης, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Άλλωστε, με την υποχρεωτική αλλαγή που έχει κάνει ο Μανώλο Χιμένεθ στο πρώτο ημίχρονο, περνώντας τον Γκερέιρο αντί του τραυματία Λιμπερόπουλου, οφείλει να είναι προσεκτικός στο χρονικό σημείο που θα επιχειρήσει τη δεύτερη. Δεν ρισκάρει από τις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, μάλλον του προηγείται κιόλας στο σκορ. Πάμε όμως στον Διονύση Στρούποτο, καθότι έχει να μας μεταφέρει την πρώτη διορθωτική κίνηση που επιχειρεί ο Μάκης Κατσαβάκης. Η οποία καθυστερεί βέβαια να γίνει κιόλας, γι' αυτό περιμένουν και όλοι. Είναι ο Ηλίας Σολάκης, εκείνος που δένει τα κορδόνια στα παπούτσια του για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μόνχε. Μια αλλαγή που δεν ξέρω αν την περίμεναν πολύ να γίνει τόσο νωρίς και αν τα περίμεναμε να βγει και ο Μόνχε βέβαια από το παιχνίδι. Υπήρχαν άλλοι που στέρισαν αρκετά εν αντιθέση με τον Αργεντίνο. Παρ' όλα αυτά, ο Μάκης Κατσαβάκης ξέρει πολύ καλύτερα από τον καθένα την ομάδα του. Ζήγησε τα πράγματα και θεωρεί ότι με έναν ακόμη επιθετικό δίπλα στον Μαρτίν θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στην ομάδα της ΑΕΚ. Και η λογική λέει ότι από τη μία θα είναι ο Μπέρες και από την άλλη θα είναι ο Ακώστα καθαρά πλέον δική του η πτέρυγα, χωρίς πολλές βοήθειες όπως έκανε ο Μόνχε στο πρώτο ημίχρονο. Είσαι απόλυτα σύμφωνο, Διονύση. Έχω την εντύπωση ότι θα πάει σε 4-4-2 ο Κατσαβάκης με δύο ποδοσφαιριστές στην επίθεση. Να το δούμε. Βλέπουμε μία διαφοροποίηση, όπως μας λέει ο Μανώλης Βογιατζάκης, στην τριάδα της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ, με τον Μίτσελ να παίζει αριστερά και δεξιά τον Μάκο. Μπροστά από τον Διόπ, βέβαια, που είναι στη βάση. Μανολάς. Φάουλ τώρα του Μανολά στον Άλβαρες. Ματέος, Νασούτη, Μπλάνκο έχουν αρχίσει προθέρμανση για λογαριασμό των γηπεδούχων. Μπρέσκα εκτέλεσε. Λεωνάρντο πετάει για τον Μίτσελ. Ο Ρόκα σε κόρνερ. Out δίνει ο βοηθός, θεωρώντας ότι ο Μίτσελ είναι εκείνος που έχει έρθει τελευταίος σε επαφή με την μπάλα. Άπλωσε το πόδι του ο Ρόκας τώρα. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον ήταν σωστή υπόδειξη του βοηθού. Τα κουνάκι του Γκερέιρο στο Μίτσελ. Λεωνάρντο. Φάουλ του Σέλεζη. Και κίτρινη κάρτα. Για τον 30χρονο Ούγκρο αμυντικό του Ολυμπιακού. Τον Μάκη Κατσαβάκη να διαμαρτύρεται στον ποδοσφαιριστή του για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε στην τελευταία περίπτωση. Δεν αμφισβήτησε την υπόδειξη του διαιτητή ο Κατσαβάκης. Ο Λεωνάρντο εκτελεί με φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι με γροθιές ο Γιακούποβιτς. Καλός τερματοφύλακας και στις εξόδους. Ειδικά όταν η μπάλα είναι ψηλά, ο Βετός είναι εξαιρετικός. Ο Ακώστα θέλει να τσιμπήσει και να πετάξει μπροστά. Δεν μπόρεσε όμως να περάσει από το Μάκο. Ο Τωμάς στην κεφαλιά, ο Ντιόπ κατεβάζει. Λεωνάρντο αρκετά πλάι παίζει. Ξεκινά, κοιτάξτε από πόσο πλάγια στο δεύτερο ημίχρονο την προσπάθειά του. Μίτσελ. Μάκος. Κερδίζει τα μέτρα που βρίσκει ελεύθερα. Ακουμπά στο Γεωργία, εκείνος και πάλι στο Μίτσελ. Πέρασε ο Γεωργίας από το Ρόκα. Ανέκαμψε ο τελευταίος και τον σταμάτησε. Ναι, Διονύση.
Να πούμε ότι ο Μάκης Καζαβάκης ζητάει από τον Μπρέσκα να γίνει πιο, να μπει πιο ενεργητικά στο μάτς, να είναι πιο κοντά στις φάσεις. Είναι λογικό, είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο ότι ο Ακώστα δεν περνάει και πολύ ευχάριστα παίζοντας την γραμμή επάνω. Γι' αυτό ίσως να δούμε τον Μάριο Μπρέσκα να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτός πάντως που δεδομένα έχει πάρει αρκετές πρωτοβουλίες και με πραγματικά αξιοπρόσεκτη έτσι, συμμετοχή, είναι ο Νίκος Γεωργέας στην πτέρυγα της ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η λειτουργία των ακραίων αμυντικών στον σχηματισμό του Μανώλο Χιμένεθ και ο Νίκος Γεωργέας τα πηγαίνει εξαιρετικά. Φάουλ τώρα στον Τραγιανό Δέλα από το Μαρτίν. Ο Μπαχά στο Γεωργία. Πιέζεται από τον Ακώστα, ακουμπά στον Διόπ. Στο Γιακούποβιτς ο Σελέζη. Μαρτίν. Χάσε από τον Διόπ. Γκερέιρο. Μπαχά. Λεωνάρντο, Γκερέιρο, ο Μπαχά αλλάζει ωραία το παιχνίδι, πλάι στο Μάκο. Ο Μητρόπουλος έχει γυρίσει. Μπρέσκα, ο Λαγός έχει ανέβει πολύ ψηλά. Σολάκης γύρισε, έχω την εντύπωση ότι ίσως υπήρξε φάουλ από τον Τιόπεκη. Αφήνει το παιχνίδι ο Θανός να συνεχιστεί, ο Σολάκης είναι πεσμένος στο έδαφος. Για να δούμε. Ναι, βρήκε την μπάλα ο Διόπ, στη συνέχεια όμως μάζεψε τον αντίπαλό του. Πήγε με τα δύο πόδια. Κρίστιαν Νέμεθ μεταξύ των ποδοσφαιριστών που προθερμαίνονται για τον Ολυμπιακό Βόλου. Ο Νέμεθ που είχε πριν την έναρξη της αναμέτρησης έντονες συζητήσεις με πολλούς από τους παλιούς τους συμπαίκτες. Ο Γεωργίας μπροστά στον Ακώστα. Ο Μάκος, δεχόμενος στην πίεση του Ρόκα, κούμπησε στο Μανολά. Εκείνος ελευθερώνει για τον Μπαχά. Μίτσελ. Λαγός. Ο Τωμάς σε πλάγιο. Ο Γάλλος είναι αλάνθαστος. Γκερέιρο και Μίτσελ δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν. Μπρέσκα. Ρόκας. Θέλησε να γεμίσει στην περιοχή ο Δέλλας και στη συνέχεια ο Μανολάς. Ο Λαγός καθαρίζει μπροστά από τον Μπρέσκα και κουβαλά την μπάλα για να δημιουργήσει προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την ομάδα του. Έχει γυρίσει ο Ολυμπιακός Βόλου. Ο Άλβαρες είναι αυτός που έχει κλείσει εκεί. Το διάδρομο είναι πάρα πολύ γρήγορη η μετάβαση των φιλοξενούμενων. Σας λέγαμε νωρίτερα από την άμυνα στην επίθεση. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του παιχνιδιού τους, αναζητώντας την αντεπίθεση. Ωστόσο, αξιομνημόνευτος είναι και ο τρόπος με τον οποίο επιστρέφουν στην αμυνά τους όταν από την επίθεσή τους, πολύ γρήγορα. Γκερέιρο στην επαναφορά. Γιακούποβιτς θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα.
Ο Ντιόπ γεμίζει, ψυχρέμα κατεβάζει ο Τωμάς. Απρόσεκτα στη συνέχεια πιέστηκε από τον Λεωνάρντο, ο Ρόκας διορθώνει την κατάσταση. Σέλεζι. Γκερέιρο πίεσε τον Μητρόπουλο, τον υποχρέωσε να γυρίσει την μπάλα στο Γιακούποβιτς. Σανκαρέ. Ο Ρόκας τσίμπησε για τον Ακώστα. Μίτσελ και Μάκος του έφραξαν τον δρόμο. Έχει γυρίσει και παίζει αρκετά πίσω και ο Γκερέιρο. Μπρεσκά. Πολύ ωραία σκάβη για τον Μαρτίν που πήρε την μπάλα με το στήθος μπροστά. Αλλά δεν ήταν καλό το κοντρόλ του Αργεντινού. Εξαιρετική παλιά από τον Σλοβάκο, τον Μπρέσκα. Δείτε. Βλέπει την κίνηση του Αργεντινού στο χώρο. Δεν υπάρχει offside, αλλά ο Μαρτίν δεν κάνει καλό κοντρόλ με το στήθος. Κοιτάξτε πόσο πίσω γύρισε ο Σολάκης για να αρχίσει τη συνεργασία του ο Μπρέσκα με τον φορ του Ολυμπιακού Βόλου. Έχει αυτό το παιχνίδι στον άξονα και μπροστά από τα χάφο ο Σολάκης. Σας το λέγαμε από το πρώτο ημίχρονο. Αναφερόμενη βέβαια στην επιλογή του Κατσαβάκη να χρησιμοποιήσει τον Μαρτίν αντί του Σολάκη στην επίθεση που του δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον σεναέριες μονομαχίες ο Αργεντίνος. Ωστόσο, στερείται αυτό το στοιχείο που είδατε λίγο νωρίτερα. Τον Σολάκη να γυρίζει πίσω και να βοηθά στην απαρχή των επιθετικών προσπαθειών για τους ερυθρόλευκους της Θεσσαλίας. Χαμηλά ο Τωμάς. Σολάκης εδώ έψαξε με το τακουνάκι του. Ο Μπρέσκα δεν ήταν όμως καλή η επιλογή του σε αυτή την περίπτωση. Φάουλ του Σέλεζη στο Μπαχά, ο οποίος σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ στον τελικό του κυπέλου. Σκόραρε ο Λιμπερόπουλος βέβαια, ο οποίος τραυματίστηκε και είναι εκτός. Σκόραρε και ο Παντελής Καφές, τον οποίο ο Μανώλο Χιμένεθ επέλεξε να αφήσει εκτός ενδεκάδα σήμερα. Από τους πολύ καλούς της ΑΕΚ ο Καφές, κόντρα στον Ατρόμητο. Ο Τωμάς πήρε την κεφαλιά από τον Μίτσελ. Ο Ισπανός έχει μείνει πεσμένος στο έδαφος. Ο Μανολάς θέλει να συνεχίσει τα μάτια πάνω στο Σανκαρέ. Ο Σενεγαλέζος πέταξε για τον Μαρτίν. Ο Μάκος σε κόρνερ. Είναι πεσμένος ο Μίτσελ. Τώρα θα σηκωθεί ο Ισπανός. Εδώ είναι η στιγμή. Δεν ξέρω αν... Τον βρήκε με τα χέρια του, με τα δάχτυλά του ο Τωμάς. Μπόρεσα να εντοπίσω κάποιο άλλο σημείο επαφής. Τουλάχιστον στο πρόσωπο κρατούσε ο Μίτσελ. Το πρόσωπό του κρατούσε ο Μίτσελ. Ο Μπρέσκα στην εκτέλεση του κόρνερ για τον Ολυμπιακό Βόλου στο 57. Με πολύ φάλτσο έδιωξε ο Ντιόπ. Ακώστα. Με το Γεωργέα διεκδίκησαν. Για τον Ολυμπιακό Βόλου είναι η μπάλα. Ναι, πάμε στο Μανώλη Βογιατζάκη. Σε λίγο θα έχουμε τη δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για την ΑΕΚ. Πριν από λίγο υπήρχε μια παρανόηση μεταξύ του Μανώλη Χιμένεθ και του Λεωνάρντο. Έκανε ένα νόημα ότι δεν αισθάνεται καλά, ότι έχει ένα πρόβλημα στο πόδι. Τελικά, μετά από συζητήσεις που έγιναν και με τον Νίκο Λιμπερόπουλο, με τον Λεωνάρντο, κατάλαβαν από τον πάγκο της ΑΕΚ ότι δεν είναι σε θέση να συνεχίσει. Γι' αυτό το λόγο, Παντελής Καφές, που έλεγες πριν από λίγο, θα πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο αντί για τον Λεωνάρντο, ο οποίος πέτυχε και τον γκολ, κέρδισε το πέναλτι. Πρόβλημα νούμερο 2 για τον Χιμένεθ απόψε. Ο Σολάκης στην πλάτη της ΑΕΚ με τον Ντιόπ να τον πιέζει. Φάουλ που κάνει ο Σενεγαλέζος. Ο Κατσαβάκης ζητά από τους ποδοσφαιριστές του να αυξήσουν την πίεσή τους. Διακρίνει κάμψη στο παιχνίδι της ΑΕΚ, την μεταφέρει, την εξηγεί ως ενδεχόμενη κόπωση και ζητά από τους ποδοσφαιριστές του να αυξήσουν την πίεση, να ανεβάσουν στροφές. Σανκαρέ και Δέλας πάλι έχουν τα δικά τους εκεί στην προσπάθειά τους να πάρουν καλύτερη θέση. Ο Θάνος πηγαίνει κοντά για να τους διαμηνήσει ότι
τους παρακολουθεί. Ο Μπρέσκα στην εκτέλεση. Στο δεύτερο δοκάρι βγήκε με γροθιές ο Σάχα, το σούτ του Ρόκα απομάκρυνε. Ο Σάχα, ο Ρόκας έκανε το σούτ, αλλά δεν απείλησε την εστία της ΑΕΚ. Το Μπρέσκα να βάζει φάλτσο στην εκτέλεση του φάουλ για να στείλει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Σάχα είχε πάρει τα βήματα και έκανε την έξοδο. Σανκαρέ, Ακώστα, Γεωργιάς. Ο Σονούπος στο παιχνίδι, ο Παντελής Καφές, αντί του Λεωνάρντο που δεν μπορεί. Αλλαγή που είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσει διαφοροποίηση στην διάταξη της ΑΕΚ και στον τρόπο με τον οποίο οι ποδοσφαιριστές του Μανώλο Χιμένεθ θα απλώνονται στο γήπεδο. Κακό κοντρόλ από τον Μάκο στην τελευταία περίπτωση. Ο Ρόκας επαναφέρει γρήγορα στο Σολάκι. Ο Δέλλας μπροστά από τον επιθετικό του Ολυμπιακού Βόλου. Βρίσκει στήριγμα στο Ντιόπ. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Είδατε νωρίτερα και την κάρτα που μας πληροφορούσε για τα φάουλ στο παιχνίδι. Σε ισορροπία, 15 για κάθε ομάδα. Η αλλαγή λοιπόν, ο Λεωνάρντο θα αφήσει τη θέση του στον Καφέ. Πάμε στο Μανώλη Γιατσάκη. Το πιο λογικό είναι ότι θα αλλάξει και σύστημα η ΑΕΚ με την είσοδο του Παντελή Καφέ και την έξοδο του Λεωνάρντο. Θα παίξει στην κορυφή ο Μπαχά, τριάδα πίσω τους, ο Καφές, ο Γκερέιρο. Από όσο μπορώ να δω και ο Μίτσελ. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει το σύστημα για την ΑΕΚ. Ο Παντελής Καφές, ο οποίος να θυμίσουμε ότι και στον τελικό, από τη στιγμή που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, είναι ο παίκτης που άλλαξε την ροή του παιχνιδιού για την ΑΕΚ. Ο παίκτης που έδωσε την τελική πάσα, έδωσε και assist, πέτυχε και γκολ στο τελικό. Και μάλιστα προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι έμεινε και σήμερα εκτός ενδεκάδας. Νομίζω ότι είναι ένα σχηματισμός 4-5-1 με τον Διόπ ως καθαρό αμυντικό χαφ. Καφές και Μάκος τα δύο κεντρικά χαφ, λίγο πιο μπροστά ο Γκερέιρο και ο Μίτσελ, τριάδα έχω την εντύπωση κεντρικών χαφ. Θα το δούμε. Καθώς ο Γκερέιρο είναι αυτός που μένει μακριά. Κόρνερ τώρα για τον Ολυμπιακό Βόλου με τον Μπρέσκα. Με φάλτσο, σταθερά ο Σάχα, μπροστά από τον Σανκαρέ. Μίτσελ. Πιέζεται από το Μητρόπουλο, προκειμένου να μην βγει η αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά ο Παύλος Μητρόπουλος στην τελευταία περίπτωση. Ο Δέλλας δεν διαπραγματεύτηκε εκεί τα πράγματα. Παραχώρησε το πλάγιο προκειμένου να δώσει το χρόνο στην ομάδα του να οργανωθεί στα μετόπιστεν. Παναφέρει ο Σέλεζη. Μετά για τον Μπρέσκα. Out είναι. Το έδειξε και ο Πάνου που είναι ο πρώτος βοηθός, ο Καρατζίκας είναι ο δεύτερος. Ο Λαμπρόπουλος από την Ηλία τέταρτος. Διόπ. Ο Καφές, η μπάλα έφτασε στον Γκερέιρο που πρόλαβε να την πετάξει πλάι στο Μίτσελ. Μπροστά του ο Τομάς, κράτησε ο Ισπανός. Θέλει να αλλάξει με τον Λαγό, πλάγιο από τον Γάλλο, τον Τομάς. Ο Σανκαρέ πίεσε το Μπαχά. Ο Σολάκης προς τον Ακώστα.
Κατόχος της μπάλας γίνεται ο Γεωργίας. Πιέζεται από τον Ισπανό. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Ολυμπιακός Βόλου που δεν έχει βγάλει στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει ξεδιπλώσει τις αρετές και τις ικανότητές του στον ευνηδιασμό. Εκτελέστηκε γρήγορα από τον Κεραίρο στον Γεωργέα το κόρνερ. Γέμισμα του Γκερέιρο, ο Μανολάς, ο Γιακούποβιτς ενστικτοδός, καθώς η μπάλα πέρασε μέσα από όλα τα σώματα και παρολίγο να δημιουργήσει πρόβλημα στον πορτιέρε του Ολυμπιακού Βόλου. Μπρέσκα. Κοιτάξτε από πόσο πίσω ξεκινά την προσπάθειά του. Ο Ντιόπ χάλασε τη συνεργασία του Σλοβάκου με τον Ακώστα. Ο Γκερέιρο και πάλι στον Ντιόπ. Μάκος. Πήρε ο Άλβαρες. Ο Ρόκας πετά την μπάλα στον Μαρτίν. Εκείνος πλάι στο Σολάκι. Έχασε από τον Γεωργία. Πάρα πολύ καλός ο Νίκος Γεωργία σήμερα. Ο Μίτσελ πήρε από τον Μπαχά με τη μία στο Λαγό. Βγαίνει η ΑΕΚ στην αντεπίθεση. Ο Λαγός πάνω στο Σέλεζι. Κρατά, γυρίζει χαμηλά, έξω στα πόδια του ο Μίτσελ. Λίγο νωρίτερα, πως γέμισε χαμηλά ο Γκερέιρο, ο Μανολάς προσπάθησε, δεν ξέρω αν έχει βρει την μπάλα με το τακουνάκι, πιθανόν την έχει βρει και ο Γιακούποβιτς πετά την μπάλα εκτός. Μάκος, ανεβαίνει ο Γεωργέας, ο Μάκος καθυστέρησε, βγήκε ο Σανκαρέ. Μάκος έχει χτυπήσει, είναι πεσμένος στο έδαφος, συγκρούστηκε με το Σανκαρέ, ο Άλβαρες τώρα διαπιστώνει τι συμβαίνει εκεί και σταματά το παιχνίδι. Δεν είχε καμία πρόθεση ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου, ωστόσο ο Μάκος άπλωσε το πόδι του στη διεκδίκηση της μπάλας με τον Σενεγαλέζο. Η σύγκρουση ήταν αρκετά επώδυνη για τον αμυντικό χαφ της ΑΕΚ εδώ. Πάμε στο Διονύση Στρούμπο. Από τον πάγκο του Ολυμπιακού Βόλου αναρωτιούνται γιατί ο διαιτητής σταμάτησε το παιχνίδι και μάλιστα ρώτησε τον τέταρτον, έχει χτυπήσει στο κεφάλι ο Γρηγόρης Μάκος, διότι η μπάλα δεν έχει βγει από τον αγωνιστικό χώρο, την έχει κρατήσει ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου. Ρωτάνε και ξαναρωτάνε αν είναι κεφάλαιο, γιατί δεν υπήρχε λόγος να διακοπεί το παιχνίδι από τον διαιτητή. Ναι, ο Κατσαβάκης και ο Μίζελ με τον Μάκο να κρατά, βέβαια, όπως βλέπετε, το πόδι του. Θα διακομιστεί εκτός με το αμαξίδιο. Προκειμένου να συνεχιστεί το παιχνίδι, στο 67 φτάσαμε. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 από το πρώτο ημίχρονο, από το 38 λεπτό με το πέναλτι του Λεωνάρντο. Θυμίζουμε ότι και οι δύο αλλαγές που έχει κάνει ο Χιμένεθ μέχρι στιγμής στο μάτς ήταν αναγκαστικές λόγω τραυματισμών. Λιμπερόπουλος και Λεωνάρντο αντικαταστάθηκαν από Γκερέιρο και Καφέ. Ο Μαρτίν για το Σολάκι, εκείνος έψαξε τον Ακώστα, ο Μανολάς διώχνει. Γιάκη είναι με 10 καθώς ο Μάκος είναι εκτός. Ο Ρόκας με τον Ακώστα συνεργάστηκαν. Ο Ρόκας προσπάθησε να περάσει και από τον Γεωργία. Out. Ο Μάκος επιστρέφει στο μάτς. Και ο Σάχα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Πλάγιο από τον Ρόκα. Έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ βέβαια είναι εκείνη που
προτιμά αυτό το τέμπο. Ο Γκερέιρο σε τακουνάκι προκειμένου να βγάλει σε ευνοϊκή θέση τον Μπαχά. Ο Μαροκινός έκανε φάουλ στον Σανκάρε. Σανκάρε που λέει στο Θάνο, έχω την εντύπωση ότι τον έσπρωξε με τον αγώνα του ο Μπαχά. Διόπ. Ο Γεωργίας προς το Μίτσελ. Αλλαγή παιχνιδιού του Μητρόπουλου προς το Μπρέσκα. Ο Λαγός αυτή τη φορά. Σολάκης. Ο Μαρτίν ελέγχει ο Λαγός. Εδώ είναι η τελευταία περίπτωση. Σανκαρέ που σχεδόν πήρε τον ώμο στα χέρια του, έκανε φάουλο Μπαχάλα. Απόθυσε τον αντίπαλό του, δεν τον χτύπησε με τον αγώνα του. Ο Καφές στον Διόπ. Ρόκας. Γύρισε προς το Σανκαρέ. Και ο Γεωργίας πήρε αρχικά την μπάλα και στη συνέχεια έκανε φάου. Ο Γεωργίας είναι πάρα πολύ καλός, το είπαμε και νωρίτερα. Δεν ξέρω, Μανώλη Βογιατζάκη, αν διαφωνείς, καθώς βλέπεις διαρκώς την ΑΕΚ. Εδώ είναι το φάουλ που έκανε, κακώς διαμαρτύρεται. Είναι ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια, αλλά γενικά φέτος ο Νίκος Γεωργίας έχει κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι έχει πετύχει τα πρώτα του γκολ. Αλλά γενικά έχει δώσει πάρα πολλά στην ΑΕΚ σε μια θέση όπου η ΑΕΚ εδώ και αρκετά χρόνια ψάχνει λύσεις. Παλιά για το Μαρτίν, βγαίνει ο Σάχα, ναι Μανώλη. Λέω ότι στη θέση του δεξιού μπακ η ΑΕΚ εδώ και χρόνια ψάχνει λύσεις. Και ο Νίκος Γεωργίας συνεχίζει να αποτελεί μια πάρα πολύ αξιόπιστη λύση για την ΑΕΚ. Δέλλας. Λαγός. Συγκλίνει καθώς βρήκε χώρο. Γκερέιρο. Βγάλε τη σέντρα με τη Ραμπόνα εκεί. Ο Άλβαρες απομάκρυνε. Διόπ. Ο Μητρόπουλος έπεσε πάνω του. Σκάβει ο Καφές. Γκερέιρο. Ωραίο ένα-δύο με τον Λαγό. Γυρίζει ο Γκερέιρο από κοντά. Δεν μπορεί ο Μπαχά. Η σημαντικότερη ευκαιρία της ΑΕΚ είναι αυτή. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα στο Γκερέιρο. Και εδώ είναι λίγο νωρίτερα η Ραμπόνα που σας λέγαμε που έκανε ο Πολωνός με Βραζιλιάνικο. Λίγησα βέβαια. Πολιτογραφημένος Πολωνός ο Γκερέιρο. Ο Μπαχά λοιπόν χάνει την σημαντικότερη ευκαιρία της ΑΕΚ στο 72. Σολάκη στον Ακώστα. Ο Ισπανός επιταχύνει προβολή από το Μανολά κόρνερ. Είναι ο Λαγός πεσμένος στο έδαφος. Ο Μανολάς σπέβδει τώρα στο σημείο. Και ο Μάκος. Ο Λαγός, έχω την εντύπωση ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πρέπει να στραβοπάτησε, όπως μου λένε οι συνάδελφοι, από τον αγωνιστικό χώρο μόνος του. Δεν ήταν στη φάση. Για να δούμε. Εδώ είδατε με τον Μαρτίν προσπάθησαν να πάρουν θέση και φαίνεται ότι πατά άσχημα ο Λαγός. Να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα. Στην ωραία ενέργεια που έκανε από τα αριστερά ο Ακώστα, αλλά πρόλαβε με προβολή ο Μανολάς να τον σταματήσει. Κόρνερ με τον Μπρέσκα. Σταθερά ο Σάχα.
Ο Γεωργίας υποδέχεται την μπάλα για τον ευνηδιασμό, για να ψάξει τον ευνηδιασμό η ΑΕΚ. Καφές. Αποφασιστικά ο Μητρόπουλος έμεινε όρθιος και πέρασε ο Καφές. Γκερέιρο. Λαγός. Ζητά την μπάλα στην περιοχή ο Μίτσελ. Ο Λαγός σουτάρει μόνος του. Γιακούποβιτς με δεύτερη προσπάθεια. Προσπάθησε ο Μπαχά. Η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία. Ο Αχιλλέας Μπέος παρακολουθούσε την τελευταία περίπτωση. Εδώ ήταν πολύ δύσκολη η γωνία για τον Μπαχά. Δείτε. Ασταθώς ο Γιακούποβιτς. Ήταν δύσκολη η αποστολή του Μπαχά εδώ. Νωρίτερα όμως ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για το Μαροκινό. Ο Ντιόπ είναι πεσμένος στο έδαφος και κρατά το πόδι του σε πολύ άσχημο σημείο. Πάνω από την φτέρνα. Εκεί κοντά στον Αχίλιο, τένοντα. Δεν ξέρω. Αστράγαλο. Γενικά πολύ επικίνδυνη και επώδυνη περιοχή. Ο Μπλάνκο ετοιμάζεται να περάσει στο μάτς. Με τον κόσμο της ΑΕΚ να τον υποδέχεται εν θέρμος, Μανώλη Βογιατζάκη. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ισμαήλ Μπλάνκο δεν έχει συμφωνήσει με την διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα δεν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ, αλλά σε κάθε ευκαιρία ο κόσμος της ΑΕΚ τον αποθεώνει. Ο Ντιόπ φαίνεται ότι έχει πρόβλημα, ναι. Πρόβλημα λοιπόν στην ποδοκνημική ο Διόπ. Ναι, Μανώλη. Και επειδή ο Διόπ δεν μπορεί να συνεχίσει, ίσως αλλάξει και η αλλαγή. Βλέπω και τον Ματέος να είναι έτοιμος και ο Μπλάνκο είναι έτοιμος και οι δύο περιμένουν, είτε ο Μπλάνκο είτε ο Ματέος θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Αναλόγως με το τι θα γίνει με τον Πάπα Μπαντιόπ, τον βλέπω να επιστρέφει πάντως. Να ο Σενεγαλέζος, χωλαίνοντας έχω την εντύπωση. Αρχικά τώρα φαίνεται ότι έχει πιο εύκολα την κίνηση. Γερός καρύ. Ο Ακώστας τον Άλβαρες. Ωραία παλιά, πέρασε ο Ισπανός. Ο Σολάκης θέλει να μπει στη φάση. Ο Λαγός έχει κάνει τη διαγώνια κάλυψη, πετά σε πλάγιο. Ο Ακώστα που έχει πάει περίφημα παίζοντας την πτέρυγα στο δεύτερο ημίχρονο. Σολάκης. Μητρόπουλος. Έδιωξε ο Δέλας. Ακώστα. Σολάκης δεν μπόρεσε. Μίτσελ. Γκερέιρο. Γεωργίας χαμηλά στην κίνηση του Καφέ, αλλά ο Άλβαρες σε ακόμη μία περίπτωση έχει διαβάσει τη φάση. Βγήκε ο Μάκος. Ο Μαρτίν με τον Άλβαρες, αλλά η παλιά δεν ήταν καλή. Προοριζόταν, ο Ρόκας ήταν, διορθώνω, και όχι ο Άλβαρες. Προοριζόταν για τον Σολάκη. Στο 78, με τον Ολυμπιακό Βόλου να καταθέτει ξεκάθαρη επιθετική φιλοσοφία πλέον, ψάχνοντας την ισοφάριση. Μητρόπουλος κάλυψε, δεν επέτρεψε στον Μίτσελ να φτάσει στην μπάλα. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Σολάκης. Πολυκοσμία στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δύσκολα να αναπτυχθεί κανείς εκεί και αυτό το
Αλλάζει ο Μητρόπουλος τροφοδοτώντας τον Ρόκα. Μπρέσκα. Μητρόπουλος. Μαρτίν. Ο Μητρόπουλος χάλασε το σούτε του Μπρέσκα. Ο Ολυμπιακός Βόλου συνεχίζει να βρίσκεται στην επίθεση. Διορθώνει ο Μίτσελ την κατάσταση. Για την ΑΕΚ απομακρύνοντας. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι. Γεμίζει ο Σανκαρέ. Ο Δέλλας κάνει φάουλ στο Μαρτίν. Ο Λαγός έχει κάνει το φάουλ και όχι ο Δέλλας. Ο Λαγός πρόχνοντας τον αντίπαλό του χαμηλά στη μέση. Ο Δέλλας απογειώθηκε για να διεκδικήσει την μπάλα στον αέρα. Δεν έχει κάνει φάουλ ο Δέλλας. Είναι ο Λαγός εκείνος που έχει σπρώξει τον αντίπαλό του. Ο Μάριο Μπρέσκα κοντά στην μπάλα. Είναι και ο Ηλίας Σολάκης εκεί. Και ο Ρόκας έχει αριστερό πόδι, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα επιφορτιστεί με την εκτέλεση. Σολάκης και Μπρέσκα οι επικρατέστεροι. Στο Σλοβάκο θα πω τώρα, από την καθαρή μου αλήθεια, ότι θα είναι ο εκτελεστής. Τελευταίο δεκάλεπτο στο παιχνίδι. Ο Θάνος τοποθετεί το τείχος στη σωστή απόσταση. Ο Μπρέσκα λοιπόν εκτελεί πάνω από την εστία του Σαχά. Με πολύ βάλτσο, σημαδεύοντας απ' έξω από την εξωτερική πλευρά του τείχου στο παράθυρο του Σάχα, εκεί που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη η αντίδραση, η επέμβαση για τον Αργεντινό. Ωστόσο, η μπάλα έφυγε πολύ πάνω από την εστία της ΑΕΚ. Με τον Μανώλη Βογιατζάκη να μας πληροφορεί ότι ο Χιμένεθ ζητά στους συνεργάτες του να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή και ο Ματέος και ο Μπλάνκο. Εδώ η προσπάθεια του Τομάς να σταματήσει το Γκερέιρο, αντικανονική. Μπλάνκο και Ματέος πίσω από τον πάγκο της ΑΕΚ πραγματοποιούν την προθέρμανσή τους. Ζητούν χέρι του Μπαχά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού Βόλου. Μιτσέλ θέλησε να παίξει το 1-2 με τον Γκερέιρο. Ο Σανκαρέ ελευθερώνει, Μητρόπουλος. Με τη μία ο Σολάκης προς τον Μπρέσκα. Βάλε πάρα πολύ ωραία το σώμα του ο Σλοβάκος. Ο Ισπανός πετά στο Ρόκα. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα βγήκαν οι φιλοξενούμενοι, αλλά γύρισε και η ΑΕΚ σε αυτή την περίπτωση πολύ γρήγορα. Ο Μπρέσκα κουμπά στον Άλβαρες. Πέρασε εκείνος. Στη συνέχεια ο Λαγός σταμάτησε την προσπάθειά του. Γκερέιρο. Ο Σανκαρέ τον πιέζει πολύ ψηλά. Μπαχά. Φάουλ του Σέλεζη. Κατσαβάκης που έχει κάνει μία αλλαγή, έχει ρίξει στο μάτς από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου τον Σολάκη αντί του Μόνχε. Σανκαρέ απομακρύνει. Ακώστα, πετά για τον Μαρτίν. Ωραία εκείνος για τον Άλβαρες. Ο Ντιόπ μπροστά από το Σολάκη. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό Βόλου. Άλβαρες. Μητρόπουλος. Πιέστηκε από τον Μίτσελ, έχασε από τον Καφέ. Ο Θάνος έχω την εντύπωση ότι έδωσε φάουλ στον Ισπανό. Νωρίτερα μόνο θα μπορούσε να υπάρχει φάουλ εκεί. Στη συνέχεια δεν φάνηκε να κάνει κάτι ο Μίτσελ. Στην αρχή όμως της φάσης πιθανόν να υπήρχε φάουλ από τον Ισπανό. Πάμε στο Μανώλη Βογιατζάκη. Είναι η τρίτη προσπάθεια για τον Ισμαήλ Μπλάνκο να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε αν θα είναι και φαρμακερή όπως λέμε. Πάντως είναι τώρα κοντά στο Χιμένεθ και παίρνει οδηγίες. Όλα δείχνουν ότι ο Ισμαήλ Μπλάνκο θα είναι η τρίτη αλλαγή για την ΑΕΚ.
Να δούμε ποιος θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Μητρόπουλος ήταν, καθότι Τομάς, Σέλεζη και Ντιόπ στην αρχή δεν εξεδήλωσαν τέτοιου επιθυμία. Ο Ακώστα στην πλάτη του Σολάκη. Ο Ναμπίλ Μπαχά είναι αυτός που θα αφήσει τη θέση του στον Ισμαήλ Μπλάνκο. Καφές. Πέρασε ο Λαγός από τον Άλβαρες. Στο Γεωργέα. Καφές. Λαγός, ο Καφές, ο Μπαχά γυρίζει, δοκάρι. Πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας από την ΑΕΚ με τον Μπαχά να ολοκληρώνει. Φάση που συνεχίζεται. Γκερέιρο. Πλάγιο από το Σέλεζι. Στο 85, κοιτάξτε. Λαγός, Καφές συνεργάστηκαν πάρα πολύ ωραία. Ο Παχά γύρισε, σούταρε. Ο Γιακούποβιτς ήταν εξουδετερωμένος. Η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Ολυμπιακού Βόλου. Αυτή που είδατε ήταν και η τελευταία προσπάθεια του Ναμπίλ Μπαχά. Λίγο έλειψε να χρηστεί σκόρερ. Αλλαγή. Μπλάνκο στην 23η συμμετοχή του φέτος. Γκερέιρο έχασε. Η απομάκρυνση έστειλε την μπάλα στα πόδια του Μίτσελ. Εκείνος αλλάζει παιχνίδι για τον Γεωργία. Καφές έχασε από τον Τομάς, ανέκτησε την κατοχή ο μέσος της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που έχει καταφέρει τώρα και έχει μεταφέρει το παιχνίδι μακριά από την εστία του Σαχά. Του Σάχα, διορθώνω. Και κρατά. Έτσι την απειλή της ισοφάρισης αρκετά μακριά. Εδώ ο Γκερέιρο συνεργάζεται με τον Μπλάνκο. Η προβολή του Ρόκα, ο Θάνος πάρα πολύ κοντά στη φάση, δείχνει κόρνερ. Μπλάνκο χαμογελά. Έχω την εντύπωση διαφωνώντας με την υπόδειξη του διαιτητή. Δεν ξέρω αν βρίσκει μπάλα ο Ρόκας, για να το δούμε εδώ. Βρίσκει. Βρίσκει στην αρχή της φάσης. Γκερέιρο εκτέλεσε, ο Τομάς διώχνει. Ο Μαρτίν στο Σολάκι. Μάκος, Μπλάνκο. Χωρίς συνέχεια. Άλβαρες. Ο Χιμένεθ ζητά σίγουρες μεταβιβάσεις από τους ποδοσφαιριστές του, προκειμένου αφενός να μην υπάρξει απώλεια της κατοχής που θα δώσει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό Βόλου να παίξει την αντεπίθεση. Αλλά θέλει να κρατήσει όσο το δυνατόν επίσης την μπάλα περισσότερο στα πόδια του οι ποδοσφαιριστές του, να κρατήσουν την μπάλα όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου να ροκανίσουν και όσο το δυνατόν περισσότερο το χρόνο που απομένει. Ναι, Διονύση. Δεξιά έχει έρθει ο Ακώστα, αριστερά έχει πάει ο Μπρέσκα από την προηγούμενη φάση και μάλιστα μόνο που δεν έσκησε τη φανέλα του φωνάζοντας στους συμπαίκτες του, γιατί ήταν εντελώς μόνος του με όλο το γήπεδο δικό του, αλλά ο Σολάκης ήταν πολύ δύσκολο να του βγάλει την πάσα έχοντας πλάτη προς αυτόν. Ενώ υπάρχει και παίκτης της ΑΕΚ. Είναι ο Μίτσελ. Ο Μίτσελ στον αγωνιστικό χώρο. Και θα περάσει και ο Κρίστιαν Νέμεθ. Να λοιπόν, ο Νέμεθ είναι το τελευταίο χαρτί του Κατσαβάκη, προκειμένου να αλλάξει, να ενισχύσει επιθετικά την ομάδα του. Εδώ δείτε, η ΑΕΚ η οποία έχει κλείσει τις αλλαγές της, θυμίζουμε, και αν ο Μίτσελ δεν μπορέσει να συνεχίσει θα κληθεί να παίξει τα τελευταία λεπτά με 10. Αυτή είναι η φάση με το απλωμένο πόδι του Μίτσελ που προκάλεσε τον τραυματισμό του.
Και ο Νέμεθ λοιπόν έτοιμος να πέσει στο μάτς αντί του Ρόκα. Αμυντικός γέννη, επιθετικός μπαίνει. Πάμε στο Μανώλη Βογιατζάκη. Οδηγία του Χιμένεθ, ο Ντιόπ, ο Καφές και ο Μάκος στην ίδια ευθεία και μπροστά τους ο Γκερέιρο. Αν δεν καταφέρει ο Μίτσελ να ξαναμπεί, πάντως τον βλέπω να επιστρέφει σε λίγο. Αυτή είναι πάντως η οδηγία του Ισπανού. Μάλιστα. Εδώ είναι ο Νέμεθ και αυτός είναι ο Ρόκας που βγήκε από το παιχνίδι. Είναι πίσω από το τέρμα του Γιακούποβιτς. Τώρα βγήκε γρήγορα εκτός γηπέδου. Γεωργέας. Γυρίζει ο Μπλάνκο προς τον Γκερέιρο. Διόρθωσαν εκεί οι φιλοξενούμενοι με το Μητρόπουλο. Σολάκης. Ο Μπρέσκα περιμένει την προθυμένη παλιά. Ο Μανολάς καλύπτει για να μαζέψει ο Σάχα. Τέσσερα λεπτά ο χρόνος, ο επιπλέον χρόνος για τις καθυστερήσεις και αρχίσει να τρέχει. Ο Ακώστα τσίμπησε, πλάγιο για την ΑΕΚ. Ο Ακώστα γυρίζει στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί που επιχειρούσε ο Στάθης Ρόκας, καθώς ο Νέμεθ έχει πάει στη δεξιά πτέρυγα αριστερά, είναι ο Μπρέσκα, Μαρτίν και Σολάκης στην κορυφή. Ο Ντιόπ στον Γκερέιρο. Εκείνος σε πετά για τον Μπλάνκο. Κοντά του ο Ακώστα. Γεωργέας. Η σέντρα για τον Καφέ, η κεφαλιά από τον τελευταίο δεν ήταν καλή. Ο Σέλεζη απομάκρυνε. Λαγός. Ο Σέλεζη. Επέμεινε ο Λαγός και ανέκτησε την κατοχή. Ο Ντιόπ διώχνει. Μπάλα παίρνει περίεργη τροχιά και πηγαίνει στην εστία του Γιακούποβιτς. Αναγκάζεται με γροθιές ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Βόλου να διώξει. Απίστευτη φάση. Εδώ κοιτάξτε ο Γιακούποβιτς. Πήγε να τον βάλει σε τεράστιο μπελά ο Διόπ, χωρίς να το θέλει. Απομάκρυνε ο Σενεγαλέζος, η μπάλα πήρε πάρα πολύ μεγάλο ύψος και φάλτσο, διέγραψε μυστήρια τροχιά και λίγο έλειψε να καταλήξει τα δίχτυα του Ολυμπιακού Βόλου, αλλά ο Γιακούποβιτς αντέδρασε εξαιρετικά. Γκερέιρο στον Γεωργία που κινήθηκε γρήγορα, χωρίς όμως να κάνει κοντρόλ καλό. Και ο Άλβαρες που σπρώχνει τώρα τον Ολυμπιακό Βόλου στην αντεπίδεση. Νέμεθ. Ο Μάς. Ο Μαρτίν από θέση offside ξεκίνησε την προσπάθειά του, λέει ο βοηθός. Εδώ ο Αργεντίνος. Μαρτίν. Εμφανώς κουρασμένος. Εδώ είναι. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους. Διευκολύνουν την προσπάθειά μας να διαγνώσουμε την τοποθέτηση του Μαρτίν. Ήταν πίσω από την έβλα της ΑΕΚ. Ο Μπλάνκο στην προσπάθεια να στο πάρει με το Σέλεζη στην πλάτη του δεν ήταν εύκολο. Τομάς γεμίζει προς τον Μπρέσκα. Ο Γεωργέας τον πιέζει. Ο Μπρέσκα γυρίζει. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Θάνος, αλλά στη συνέχεια η παλιά του Ακώστα δεν ήταν καλή προς τον Άλβαρες. Εδώ ο Ισπανός που δαπάνησε την ευκαιρία της ομάδας του να φύγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Και τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ που πηγαίνουν με χαρακτηριστικά αργές κινήσεις για την επαναφορά. Ο Μπλάνκο θέλησε να φύγει από τον Τομάς, ο Σέλεζη ήταν εκεί. Μακριά από τον Γιακούποβιτς. Κεφαλιά από τον Γκερέιρο, είναι offside τον Μπλάνκο, γι' αυτό δεν μπαίνει στη φάση. Ο Μάκος θέλει να ακολουθήσει. Αλλά δεν πρόλαβε. Γρήγορα ο Γιακούποβιτς. Τελευταία δευτερόλεπτα στο παιχνίδι.
Φάουλ του Άλβαρες στον Μίτσελ, λέει ο Θάνος, που ήταν κοντά στη φάση. Μανώλη Χιμένεθ ζητά από τους ποδοσφαιριστές του να είναι προσεκτικοί, επισημένοντάς τους ότι απομένουν λίγα δευτερόλεπτα και για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, η οποία έρχεται τώρα από τον Θάνο. ΑΕΚ Ολυμπιακός Βόλου 1-0 με το τέρμα του Λεωνάρντο στο 38 λεπτό. Ο Μπαχά στο 85 είχε το δοκάρι. Πάμε στους δύο συναδέλφους να αρχίσουμε από τον Μανώλη Βογιατζάκη. Έχω κοντά μου τον Παναγιώτη Λαγό. Παναγιώτη, μετά τα αποτελέσματα σήμερα η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση. Είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για την πρώτη θέση η ΑΕΚ? Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα αυτό. Έχουμε πολλά παιχνίδια ακόμα. Θα κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά όπως κοιτάξαμε γι' αυτό. Με όλες μας τις δυνάμεις και θα προσπαθήσουμε να τα κερδίσουμε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε και στο Διονύση Στρούπο. Coach, έχουμε δίπλα μας τον Μάκη Κατσαβάκη. Κάνατε μια προσπάθεια, δεν βγήκε τελικά το αποτέλεσμα. Σκέψεις? Αφήσαμε τα πρώτα 45 να φύγουν με ένα πάρα πολύ έτσι άμυαλο παιχνίδι, χωρίς να δίνουμε πίεση στον κάτοχο της μπάλας και δώσαμε δικαίωμα την ΑΕΚ να είναι κυρίαρχη στον χώρο του κέντρου. Σαφέστατα, στο δεύτερο εικόνα μας βελτιώθηκε. Πήγαμε με αξιώσεις να κάνουμε επιθέσεις, αλλά δυστυχώς δεν καρποφόρησε, με ακραία την περίπτωση του Χουάν που έκανε ένα κοντρόλ μεγάλο. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, αρκεί να προσγειωθούμε και να ξεχάσουμε την πορεία του πρωταθλήματος και να συγκεντρωθούμε σε αυτά τα παιχνίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε τον κύριο Κατσαβάκη να εστιάζει στην πολύ μεγάλη ευκαιρία που θα μπορούσε να έχει ο Μαρτίν στο δεύτερο ημίχρονο στην παλιά του Μπρέσκα. Πάμε στον Μανώλη Βογιατζάκη. Δεν ξέρω, έχει κοντά του τον Λεωνάρντο, έχω την εντύπωση. Πραγματικά έχω κοντά μου τον σκόρερ της σημερινής αναμέτρησης και MVP του αγώνα σήμερα για πολλούς, τον Λεωνάρντο. Λέω, ήσουν στην Ξάνθη βασικός και MVP και σκόρερ. Σήμερα πάλι ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα και σκόραρες και ήσουν από τους κορυφαίους παίκτες. Δίνεις απαντήσεις με αυτές τις εμφανίσεις? Εντάξει, πρώτα με τη εμφανίση θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό πρώτα που κάθε μέρα μου δίνει δύναμη να κάνω τη δουλειά μου. Και ο προπονητής σίγουρα βλέπει τη δουλειά που κάνω και σήμερα μου έδωσε την ευκαιρία. Και το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να βοηθήσω την ομάδα με κάποιο τρόπο ή με μια πάσα, αλλά σήμερα ήρθε με ένα γκολ. Είμαι πολύ ευχαριστημένο, όπως και στη Ξάνθη. Αλλά τώρα έχουμε ακόμα 5 μάτς,